Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ κοντά σας στο Sky ζωντανά μαζί σας, 9:56 πρώτα λεπτά η ώρα, και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11:15. Να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Είναι ο Τάσος Θελογλου, καλός φίλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος εδώ στο Sky. Ο Γιάννης Οτριάντης, τακτικός συνομιλητής μας εδώ στην εκπομπή μας, από την εφημερίδα Ντοκουμέντο και το New Post. Έτσι, τα λέω σωστά, κύριε? Μάλιστα. Εδώ θυμώνται πολύ, γιατί μου λένε ελευθεροτυπία δεν υπάρχει, για να το πω τώρα, Γιάννη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, κύριοι, με ένα θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Είχαμε βολές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργούς και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμπεριβόητη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας με τον κύριο Λοβέρδο και τους συναδέλφους. Να πάμε γρήγορα στην Αγγελική, την Κιλιτζόγλου. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον όχι ευχάριστο όσο κομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Να μας τα πεις αναλυτικά. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες οι διαφωνίες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία έχουν πάρει μορφή ντόμινο. Το χορό των αντιδράσεων άνοιξε ο Νίκος Φίλης, ο οποίος δήλωσε από τη σκοπιά των εθνικών συμφερόντων αλλά και της αριστεράς που υπερασπίζεται πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, υπάρχουν έντονα ερωτήματα για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει σε πωλήσεις όπλων στο καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας. Θα είναι όμως απείρως καλύτερα να ακυρωθεί η πώληση όπλων και συγκεκριμένα αεροπορικών βομβών ΜΚ-82 στο καθεστώς του Ριάντ, που είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν στην Ιεμένη. Με αυτή την ανάρτηση του κυρίου Φίλη συμφώνησε και ο Γιώργος Κύρης, ο οποίος αναδημοσίευσε τη σχετική δήλωση στο λογαριασμό του στο Facebook, ενώ ο Πάνος Κουρλέτης δήλωσε αντίθετος με την εμπλοκή της χώρας στην πώληση πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος συνέστησε προσοχή παρότι είπε ότι πλέον η επίμαχη συμφωνία δεν ισχύει πια. Μπορούμε να δούμε λίγο τη δήλωση του κυρίου Σκουρλέτη? Δεν ισχύει πια αυτή η συμφωνία. Δεν ισχύει. Νομίζω ότι έχει τσακίσει. Έχει ακυρωθεί. Πάντως, ακόμα και αν ίσχυε, θα έπρεπε να αναιρεθεί, αυτό λέτε. Ακόμη και αν ίσχυε, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους κινήσεις. Σαφείς αποστάσεις και από τη συμφωνία πήρε και ο κύριος Νίκος Ξηδάκης. Να ακούσουμε τι είπε. Διαχρονικά η στάση της Ελλάδος είναι να μην έχει ευθεία ανάμειξη στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες. Ίσως καλύτερα που ματαιώθηκε αυτή η πώληση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν ευθέως πια με την πώληση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στη γραμμή του Νίκου Φίλη έχει ταχθεί και η Τασία Χριστοδουλοπούλου, αλλά και ο κύριος Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, αύριο στη Βουλή αναμένεται και ο ίδιος να ταχθεί κατά της συμφωνίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική. Βέβαια, κύριε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το δικό μου σχόλιο, τουλάχιστον θα μου το επιτρέψετε. Οι βολές δεν είναι κατά του κυρίου Καμένου, είναι κατά του Πρωθυπουργού. Διότι τα στελέχη αυτά τι λένε? Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η συμφωνία. Ο κύριος Τσίπρας γνώριζε τη συμφωνία από το Κησέα. Κατά συνέπεια, όταν κατηγορούν την κυβέρνηση, δεν κατηγορούν τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος, εάν εμπλέκεται σε άλλη ιστορία, θα μας την πείτε εσείς, κατά την άποψή σας, έτσι, τι είναι αυτό. Αλλά κυρίως. Αυτό που λένε, τι λένε? Λένε στον Πρωθυπουργό δεν έπρεπε να προχωρήσει αυτή τη συμφωνία. Δεν έπρεπε να συμφωνήσει, δεν έτσι, Γιάννη? Έτσι είναι. Έχω να παρατηρήσω επίσης ότι είναι κάπως καθυστερημένη η αντίδραση των συγκεκριμένων στελεχών, υπουργών και άλλων. Γιατί το θέμα αυτό έχει αναφυγεί εδώ και αρκετό καιρό. Και ανέξοδη, θα έλεγα, αν μου επιτρέπει να σε διακόψω. Όχι μόνο. Ανέξοδη με ποια έννοια? Ότι την κάνουν την κριτική στον Πρωθυπουργό, γιατί στον Πρωθυπουργό την κάνουν την κριτική. Ασφαλώς. Αλλά δεν θα παραψηφίσουν αν θα γίνει η συμφωνία ή δεν θα γίνει. Κατά συνέπεια, εμείς τα είπαμε. Εμείς κάναμε την κριτική μας σοκοματικά, αλλά από εκεί και πέρα. Αν μου επιτρέπει. Ναι, αυτό ήθελα να πω εγώ. Το θέμα που υφίσταται μέχρι σήμερα είναι θεσμικό για τους χειρισμούς του κυρίου Καμένου. Δεν υπησέρχονται σε αυτό το θέμα. Όχι. Το παρακάμπτω. Το παρακάμπτω. Αξιοσημείωτη η ευαισθησία, βέβαια, πάνε, σε ό,τι αφορά. Το πάνε, εμείς δεν πρέπει να πουλάμε όπλα σε αυτές τις χώρες, γιατί είμαστε αριστεροί κτλ. Ωραία. Αξιοσημείωτη η ευαισθησία, αλλά όμως όταν κυβερνάς μια χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβερνών κόμμα. Ναι. Θα μπορούσε κανείς διασταλτικά να ερμηνεύσει αυτή τη θέση και ως. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή,
δεν μπορείς να βλέπεις μόνο ένα θέμα, την πώληση των συγκεκριμένων βλημάτων κτλ., αλλά να το δεις συνολικά, αν προσεγγίσεις ιδεολογικά. Όμως το βασικό είναι ότι δεν υπησέρχονται στον πυρήνα του θέματος. Στην ουσία. Ακριβώς. Γιατί πότε έχει γίνει φασαρία. Τάσο, θες κάτι να σχολιάσεις σχετικά με αυτό? Δεν είμαστε η μόνη χώρα που πουλάει όπλα στη Σαουδική Αραβία, ξέροντας ότι θα τα χρησιμοποιεί στην Ιεμένη. Και η Ιταλία και η Γερμανία και η Βουλγαρία πουλάνε τέτοια όπλα. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα θέμα και για αυτές τις χώρες. Γιατί υπάρχουν διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και μάλιστα σχετικά πρόσφατα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις. Στην τελευταία παράγραφο της συμφωνίας, για την οποία φαντάζομαι θα μιλήσει ο κύριος Λοβέρδος, λέει ότι πρέπει να διασφαλίσουν τα δύο μέρη ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Να διασφαλίσουν τα δύο μέρη ότι τα όπλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Βέβαια, οι Σαουδάραβες. Κάπου αλλού πλην. Τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Πλην για τις ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας. Βέβαια, οι Σαουδάραβες. Ποιες είναι οι ανάγκες? Μισό λεπτό. Η Σαουδική Αραβία επίσημα δεν διεξάγει πόλεμο στην Ιεμένη. Επίσημα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, εκεί βεβαίως το πράγμα γίνεται λίγο γκρίζο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, τις χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της ή δεν τις χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της. Ποιες είναι οι ανάγκες οπλικών συστημάτων, δηλαδή, γιατί τα έχουν? Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα που είναι πολιτικό, γιατί δεν θέλω να κάνω το Sherlock Holmes, ότι και αυτή η κυβέρνηση, ειδικά ο ξάδερφος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς, προσπάθησαν το πρώτο εξάπλωμα του 2015 να συσφίξουν τις σχέσεις μας με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν ρίχνει αυτές τις βόμβες στους αντιπροσώπους του Ιράν στην Ιεμένη. Ναι, πάντως με το Ιράν πάντα η Ελλάδα, και το ξέρω ο κ. Λοβέρδος γιατί έχει θητεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις. Ποτέ δεν βγάζουμε ανακοινώσεις εναντίον του, όπως και για τη Ρωσία. Πάμε όμως στην ουσία του θέματος, κύριε Λοβέρδο, για το οποίο έχει γίνει τόσο πολύ. Να μείνω λίγο σε αυτό. Ναι, παρακαλώ, αλλά θέλω να σας θέσω το ερώτημα. Υπάρχει στη Βουλή η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, στην οποία συμμετέχουν φυσικά όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θέλω να αναμειχθώ στα εσωτερικά του κόμματος αυτού. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι τον Ιανουάριο του 2017, στην Επιτροπή αυτή, ο Υπουργός Καμένος παρουσίασε τη διακρατική συμφωνία, όχι το κείμενο, την πρόθεσή του. Και να πουλήσει, να μην έχουμε μεσάζοντες. Να πουλήσει με διακρατική συμφωνία συγκεκριμένα βλήματα. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε όχι εκεί. Δεν αρνήθηκε, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Και είναι βουλευτές, την έστω εκ των οποίων είναι και από αυτούς που αναφέρατε. Έτσι, μέλη της Επιτροπής. Από αυτούς που αντέβρασαν. Δεύτερον, τον Φεβρουάριο του 2017, το ΚΙΣΕΑ παίρνει απόφαση ομόφωνη. Ότι πρέπει να κάνουμε μια διακρατική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία να πουλήσουμε αυτά τα βλήματα που ο στρατός δεν τα χρειάζεται. Και τον Μάρτιο του 2017 γίνεται πάλι ΚΙΣΕΑ. Και αποφασίζεται όχι μόνο να πουληθούν αυτά τα όπλα στη Σαουδική Αραβία, αλλά με βάση αυτή τη σύμβαση. Με βάση τη συγκεκριμένη σύμβαση που υποτίθεται πως υπέγραψε η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα αυτή τη σύμβαση την κατέθεσα στη Βουλή εγώ με σκοπό να τεθεί υπόψη των βουλευτών που το θέλουν. Όχι για να βγει στη δημοσιότητα. Και ακούσατε τι έγινε μετά. Μην μου πείτε απόρριτα εδώ τώρα. Και όχι, δεν σας λέω κανένα απόρριτο. Και έρθει ο κύριος Γκοντζιάς και μας συλλάβει όπως είμαστε. Όχι. Την τρέχουμε... έχει δώσει στη δημοσιότητα ο κύριος Καμένος. Ακριβώς. Και κρέμεται στο site του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την έχει δώσει στη δημοσιότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν συντονίζονται κιόλας. Δηλαδή λένε ο ένας αντίθεται με τον άλλον, που υποτίθεται ότι είναι και στην ίδια κυβέρνηση και στο ΚΙΣΕΑ. Την συνέδωσε ο κύριος Καμένος σε απάντησή του στη Βουλή των Ελλήνων προς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την κατέθεσε. Ορίστε. Την κατέθεσε ο ίδιος. Ημερομηνία 7 Νοεμβρίου. Τώρα. Τώρα. Απαντώντας σε βουλευτές της Δημοκρατίας που το κριτικάρουν. Και τι καταθέτει? Την απόφαση που είπε το ΚΙΣΕΑ ότι πρέπει να υπογραφεί με τους Σαουδάραβες. Τσίπρας, Κοντζιάς, Τόσκας, Κουρουπλής, τα μέλη του ΚΙΣΕΑ. Και φυσικά ο Πάνος Καμένος. Άρα αυτό που κατέθεσα εγώ στη Βουλή με την ένδειξη απόρριτο, το έχει καταθέσει ο ίδιος στη Βουλή πριν από λίγες μέρες και μετά ο κύριος Κοντζιάς είπε αυτά που είπε και ο κύριος Βούτσης απαγόρευσε στους βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Κλείνω αυτό τον πρώτο κύκλο του θέματος λέγοντας ότι αν υπάρχουν διαφωνίες, είναι διαφωνίες με την κυβέρνηση, σωστά το λέτε. Η κυβέρνηση με το ανώτατο όργανό της έχει αποφασίσει όχι απλώς να πουλήσει όπλα στη Σαουδική Αραβία, αλλά να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, η συγκεκριμένη, που τελικώς υπογράφει και εμένα μεσάζοντα. Που δεν αναγνωρίζουν οι Σαουδάραβες. Περιμένετε, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Αυτή η σύμβαση συγκεκριμένη, μάλιστα, αυτή και υπεγράφει, εφόσον αυτή πέρασε από το ΚΙΣΕΑ. Μάλιστα. Όμως, ερώτηση.
στη σύμβαση αυτή γίνεται αναφορά σε μεσάζοντα. Όχι, βέβαια. Άρα γίνεται αναφορά. Είναι κατά το κείμενο. Συνέπεια, κατά ναι. συνέπεια, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Μάλιστα. Το πολιτικό που το είπαμε στην αρχή και γιατί γκρινιάζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάποιοι δεν γκρίνιαξαν όταν πέρασε από την αρμόδια επιτροπή. Όχι. Όταν το θέμα ετέθη θεσμικά στη Βουλή και στο ΚΙΣΕΑ, η κυβέρνηση δεν είχε διαφωνίες. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορώ εγώ να την κρύβω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Άρα η σύμβαση αυτή δεν κάνει καμία αναφορά, δηλαδή τα μέλη του ΚΙΣΕΑ δεν διαβάζουν στη σύμβαση αυτή περί μεσάζοντα. Το όνομα του μεσάζοντα δεν το διαβάζω. Ούτε δεν υπάρχει λέξη. Όχι βέβαια. Είναι διακρατική συμφωνία. Λένε μεταξύ... να είναι διακρατική. Να τα καταλάβω εγώ, γιατί αν δεν τα καταλάβω, θα τα καταλάβουν και άλλοι που μας βλέπουν τώρα. Μισό λεπτό. Είναι μια συμφωνία, δηλαδή είναι μια σύμβαση που πάει και λέει: παιδιά, αυτή είναι η σύμβαση. Να κάνουμε μια διακρατική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για να τους δώσουμε. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση. Η πρώτη απόφαση. Η δεύτερη απόφαση μάλιστα. είναι εμπλουτισμένη με το κείμενο της υποτιθέμενης διακρατικής συμφωνίας. Μάλιστα. Η δεύτερη απόφαση δηλαδή λέει όχι απλώς να γίνει μια διακρατική συμφωνία, να γίνει αυτή, αυτή. Η διακρατική αυτή συμφωνία. Και την επισυνάπτει στο κείμενο αυτή του κ. Αυτή η διακρατική συμφωνία που, γίνεται για, που συζητείται και γίνεται και αποδεκτή κτλ. Το ξεκαθαρίζουμε. Δεν βλέπουν τα μέλη του ΚΙΣΕΑ που την υπογράφουν για κανέναν μεσάζοντα. Κάποιον μεσάζοντα, κάποιο τρίτο πρόσωπο που θα μεσολαβήσει για να γίνει αυτή. Από το κείμενο δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει. Άρα, λοιπόν... Εξάλλου, για αυτό το λόγο και εσείς στην Επιτροπή, στη Διακομματική Επιτροπή, συνηγορήσατε υπέρ της συμφωνίας. Ναι, ακριβώς όλα γιατί... τα κόμματα πλην κουκουέ. Ναι, σύμφωνα. Δηλαδή, όλα τα κόμματα. Τι είπανε τότε, τότε τι είπανε. Αφού ο στρατός λέει ότι αυτό δεν το χρειάζεται το όπλο. Okay. Τα κόμματα λένε στον Υπουργό γιατί να μην τα πωλήσει. Ναι, άμα είναι λίγανε να πάρει. Κιόλας, όρο... Λίγανε κιόλας αυτά. Ναι, 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 ναι. Και έπρεπε να τα καταστρέψουν. Ένα, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσετε να είμαστε και να μας διαφωτίσετε. Και συγκεκριμένοι. Στον όρο 14 αναφέρεται ότι η σύμβαση είναι απόρριτη. Στον όρο 14. Ποιον όρο. Πού έχει αυτή η σύμβαση. Με συγχωρείτε, να το δω. Αναφέρεται ότι είναι απόρριτη. Με συγχωρείτε. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Να ξέρουμε τι. Δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά αφού το ρωτάτε να το δω. Είναι μάλιστα. το κείμενο που κατέθεσε ο Υπουργός ναι, Καμένος, ναι, ναι, έτσι. Δεν ξέρω, είναι αυτό, πάντως στον ασφάλεια όρο, πληροφοριών. Ναι. Γνήσιο υπογραφής, να μην προβούν σε καμία δημοσιοποίηση... Αυτό, ακριβώς, είναι αυτό ο όρος 14 της που διαδικασίας της πώλησης. Να μην ναι. προβεί σε καμία δημοσιοποίηση, είναι, δηλαδή είναι απόρριτη η έκθεση. Πώς, άπαντες λοιπόν... οι εμπλεκόμενοι κτλ. Ναι, κτλ. Άρα, δεσμεύονται από... με ρήτρα αχαιμήθειας και εμπιστευτικότητας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο όρος 14 είναι ξεκάθαρο. Λέει ότι αυτή η απόφαση είναι απόρριτη. Κατατίθεται όμως στη Βουλή από τον ίδιο τον Υπουργό. Ναι, κοιτάξτε. Και αυτά είναι. Όπως μου λέει ο Τάσος. Αυτά και υπογράφονται. Ακούστε κύριε Χατζή. Ναι. Αυτά υπογράφονται τον Ιούνιο του 2017. Μάλιστα. Ναι. ναι. Προβλέπουν ότι μέσα σε 10 μέρες πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση. Δεν εκτελείται. Φτάνουμε στα τέλη του Αυγούστου του 2017, όπου έρχονται οι πραγματικοί Σαουδάραβες εδώ. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά. Δεν αναγνωρίζουν τις ποσότητες που έχει συμφωνήσει ο Μεσάζων. Θέλουν να κάνουν διακρατική συμφωνία για λιγότερα βλήματα. Έτσι. Nice. Αυτούς τους διώχνουν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ναι. Και στη συνέχεια αυτό το κείμενο της συμβάσεως πάβει να υπάρχει. Να, πάβει να είναι νομικά δεσμευτικό για τον οποιοδήποτε. Μπορώ να παρεμβαίνει. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να μας κάνεις και εσύ τη δική σου περιγραφή από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει για αυτή την ιστορία. Καταρχάς, είναι μια σύμβαση η οποία περνάει από το ΚΙΣΕΑ. Είναι μια σύμβαση που φαίνεται ότι κανένας πολιτικός φορέας πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν διαφωνεί με το να γίνει αυτή η συμφωνία και να πουλήσουμε τα όπλα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Η ένσταση που βρίσκεται σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πολλά από αυτά τα υλικά λήγουν και πρέπει να καταστραφούν. Το κόστος της καταστροφής τους είναι αρκετά σημαντικό και οι επιτελείς συμφωνούν, όπως και σε άλλες χώρες, δεν είμαστε μόνη χώρα, ότι πρέπει να βρεθεί μια αγορά για αυτά. Η αγορά που βρίσκεται, πρέπει να σας πω ότι εκτός από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, η μεγαλύτερη αγορά, κυρίως παλαιότερης τεχνολογίας όπλων, είναι η Μέση Ανατολή. Ναι. Γενικά, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αν διαβάσετε τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η Μέση Ανατολή. Για όλα τα κράτη. Ναι, και η Σαουδική Αραβία είναι νούμερο 2 σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, είναι ο δεύτερος αγοραστής τέτοιων συστημάτων σε όλο τον κόσμο. Και πριν τη συγκρούση στην Ιεμένη. Mm. Δεν αφορά μόνο τα 4 τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε μια δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εξαγωγή. Με βάση αυτό λοιπόν έρχεται η Βουλή και συμφωνεί πράγματι να γίνει αυτή η εξαγωγή. Εδώ υπάρχουν όμως διάφορα περίεργα. Ο Μεσάζων... μπορείτε να παρεμβαίνετε όλοι, γιατί εδώ δεν γίνεται καθόλου. Εγώ θα σας ακούω και εκεί που μπορώ να βοηθήσω εκεί θα παρεμβαίνω. Μπορείτε να δίνετε τις πληροφορίες σας και τα λοιπά, έτσι ελεύθερα. Αυτή η συμφωνία θα ήταν government to government, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.
Ο Μεσάζων που εμφανίζεται φαίνεται ότι πιέζει για έναν άλλο τύπο όπλου. Εκτός από τα 105 μιλιμέτρα. Γιατί, δεν έχουμε μιλήσει για τον τύπο του όπλου. Τα 105 μιλιμέτρα είναι βλήματα, ας πούμε, που χρησιμοποιούνται από το στρατό Ξηράς. Όμως στην Ιεμένη τον πόλεμο τον κάνει κυρίως η Σαουδαραβική αεροπορία και η αεροπορία των Εμμυράτων. Γιατί στα οποία Εμμυράτα έχουμε δώσει κάποιες άλλες βόμβες το 2015, το οποίο θέμα αυτό ενώ συζητήθηκε στη Βουλή, σύμβαση δεν ήρθε ποτέ και το ΚΙΣΕΑ ετεροχρονισμένα την επικύρωση. Αυτή έγινε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση τότε. Δεν υπήρχε Παπαδόπουλος. Το λέω αυτό γιατί κάπου έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα και το έχουν δει. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η πληροφόρηση δική μου. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος λοιπόν λέει το εξής: εγώ θέλω να βγάλω αεροπορικές βόμβες. Γιατί αυτά ζητάνε οι Σαουδάραβες. Λέει αλήθεια σε αυτό. Αυτά ζητάνε οι Σαουδάραβες. Όμως εμείς λέμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Οι υπηρεσίες λένε ότι δεν είναι έτοιμες να δώσουν αεροπορικές βόμβες. Δεν τις έχουν μετρήσει, δεν ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες οι δικές μας, δεν ξέρουν τι μπορούν να δώσουμε, δεν ξέρουν πόσες λήγουν. Και στην πίεση αυτή απάνω, γιατί ο κύριος Καμένος στην περίφημη συνέντευξη τύπου που δίνει, εμφανίζει ένα πιστοποιητικό τελικού χρήστη, μια βεβαίωση δηλαδή του αγοραστή, που λέει για αεροπορικές βόμβες μέσα. Δεν μιλάει για βλήματα των 105 μιλιμέτρα. Άλλο παρουσίασε δηλαδή από αυτό για το οποίο. Παρουσίασε άλλο όπλο από αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θα του δίναμε. Πώς λοιπόν προέκυψε αυτό το πιστοποιητικό τελικού χρήστη? Μπορώ να δώσω την εικόνα συνολικά. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα το προλάβω. Εγώ με τον Γιάννη παρακολουθούμε και θα κάνουμε τις ερωτήσεις όταν πρέπει. Υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία περί ύπαρξης μεσαζόντων. Ναι. Από την αρχή της κυβέρνησης. Αυτό δεν το έχετε αποδείξει μέχρι τώρα. Δεν με έχετε ρωτήσει, τώρα θα μπούμε στο θέμα. Ναι. Υπάρχει η ελληνική νομοθεσία. Είναι ένα πρόσωπο για το οποίο συζητάμε. Υπάρχει η ελληνική νομοθεσία που από το 2011 απαγορεύει μεσάζοντες. Καθαρό. Ναι. Είναι νόμος που έχουμε ψηφίσει εμείς. Υπάρχει και η νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη δείτε, έτσι, η οποία επίσης απαγορεύει μεσάζοντες. Αυτό είναι ένα δεδομένο, επίσης. Όχι εκπροσώπους όμως. Μεσάζοντες. Ό,τι είναι ο μεσάζων. Οι εκπρόσωποι καθορίζονται από το ίδιο το κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Ακριβώς αυτό. Γιατί δεν θα έρθει ο βασιλιάς να υπογράψει. Κάποιος θα έρθει. Ή ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ή κάποιος εντεταλμένος. Όχι όμως μεσάζων. Όχι έμπορος, όχι εταιρεία. Που είχαμε εδώ. Γιατί εδώ είχαμε και εταιρεία. Olympic Industries. Είχαμε εταιρεία την οποία εκπροσωπούσε υποτίθεται. Αλλά μπορεί μια εταιρεία ή όχι να εκπροσωπεί ένα κράτος εφόσον ανατεθεί. Εάν το κράτος το θέλει. Αυτό λέω. Εάν το κράτος όμως έχει απαγορεύσει να γίνεται κάτι τέτοιο και εμπροκειμένο δεν το θέλει, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό λέω. Ο κύριος Παπαδόπουλος μπαινοβγαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης όπως έχει αποκαλυφθεί από σειρά εγγράφων που κατατίθενται πια. Όχι μόνο επισήμως στη Βουλή όπως κάνω εγώ, όλες οι εφημερίδες κάτι έχουν κάθε μέρα. Για τις σχέσεις Παπαδόπουλου με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μπαινοβγαίνει. Σήμερα ο κύριος Τέλογλου παρουσιάζει ένα στοιχείο το οποίο αγνοούσα. Εγώ ήξερα ότι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα επί Υπουργείας Καμένου τον έχουν ορίσει να μας πουλάει όπλα και στην Κένια. Ήξερα εγώ. Σήμερα παρουσιάζει ότι υπήρχαν συζητήσεις να συνεργαστούν για να παράξουν κάποιο όπλο. Τις ΜΚ-82, αυτές τις αεροπορικές βόμβες. Τις βόμβες. Με το ΕΑΣ, λες. Όποιος διαβάσει την καθημερινή σήμερα θα το δει. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μπαινόβγαινε εκεί πέρα. Έλεγαν όχι στους μεσάζοντες, αλλά αυτός μπαινόβγαινε. Φτάνουμε στο 17, γίνονται αυτά που σας είπα στην αρχή. Βουλή, ΚΙΣΕΑ, δεύτερο ΚΙΣΕΑ, η συγκεκριμένη σύμβαση. Χάνεται μετά. Ποιος χάνεται? Ο μεσάζων. Ναι. Χάνεται. Τον αναζητούν. Στις 12 του μηνός Ιουνίου. Ο πρόξενος της Ελλάδος στο Ριάντ ενημερώνει τα Υπουργεία ότι οι Σαουδάραβες θέλουν να γίνει αυτή η συμφωνία, αλλά δεν αναγνωρίζουν κάποιον μεσάζοντα Παπαδόπουλο ως αρμόδιο να υπογράψει, όχι να συζητήσει, να υπογράψει. Παρ' όλα αυτά στις 13 του μηνός Ιουνίου ο Υπουργός εντολή δίνει και αρμόδιος να υπογράψει από την πλευρά της Ελλάδας Ναύαρχος εν αποστρατεία, πάει στη Θεσσαλονίκη με ελικόπτερο. Δεν κατεβαίνει ο μεσάζων στην Αθήνα. Ο κύριος Κυριακίδης. Ναύαρχος εν αποστρατεία. Εκεί υπογράφει αυτό το κείμενο που είχε εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ με την εταιρεία άκουσον-άκουσον. Olympic Industries, την οποία εκπροσωπεί ούτε αυτό κάνει. Γιατί στο ΓΕΜΗ βλέπουμε ότι εκείνη την στιγμή δεν ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος ούτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Υπογράφει αυτό το υποτιθέμενο διακρατικό κείμενο. Και ξαναχάνεται. Περνάει ο καιρός, όλα αυτά τώρα που σας λέω είναι από φύλλο ενημερώσεως ενδοστρατιωτικό, κατατεθειμένα από μένα στη Βουλή και αυτά δεν είναι απόρριτα. Είναι κανονικά κείμενα, μη διαβαθμισμένα. Ξαναχάνεται.
Περνάνε οι 10 μέρες που άρεσε αυτό το χαρτί εδώ που το λένε ότι είναι διακρατική συμφωνία για να εκτελεστεί η σύμβαση. Φτάνουμε. Όχι που το λένε, είναι με βάση αυτό το χαρτί διακρατική συμφωνία. Όχι, η διακρατική συμφωνία έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει αυτό το χαρτί. Αλλά αν θέλετε να την κάνουμε αυτή τη σύσταση, την κάνουμε μετά. Εγώ θέλω να καταλάβει ο Κροατής, ο τηλεθεατής, τι ακριβώς γίνεται. Και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Θα σας πω εγώ τι δεν έχει για να είναι διακρατική συμφωνία. Έχω υπογράψει πάνω από 15 τέτοιες. Όχι για όπλα, για άλλα θέματα. Στα υπουργεία που ήμουνα. Φτάνουμε λοιπόν στα τέλη Αυγούστου. Ο πρέσβης της Ελλάδας πια στη Σαουδική Αραβία, όχι ο πρόξενος, ο κύριος Κλουβάτος, τον οποίον προσπάθησε να εξευτελίσει στην τηλεόρασή σας ο κύριος Καμένος, ο κύριος Πολυχρονίου, αποστέλει έγγραφο προς το διπλωματικό γραφείο του κυρίου Καμένου και του κυρίου Κοντζιά και τους λέει: έρχονται οι πραγματικοί Σαουδάραβες, διότι θέλουν να γίνει αυτή η συμφωνία. Αυτοί είναι οι κάτωθοι πέντε. Τρεις αξιωματικοί και δύο επίσημοι μεταφορείς του δικού τους Υπουργείου. Αυτό, εγώ να κάνω το σύγχρονο διαβόλου τώρα. Ένα λεπτό. Αυτό σας άκουσα με πολύ προσοχή. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι Σαουδάραβες θα μπορούσαν να έχουν αναθέσει σε ένα πρόσωπο να κάνει τις αρχικές συζητήσεις. Σας λέω και ότι δεν το έκαναν. Τώρα τι να κάνουμε. Ναι. Έχετε χαρτιά να μας το αποδείξετε αυτό. Αυτό που κατέθεσα στην. Επίσημο χαρτί από τη Σαουδική Αραβία, η οποία αναλέει ότι ουδέποτε ο κύριος Παπαδόπουλος υπήρξε από εμάς εντεταλμένος να κάνει τις όποιες συζητήσεις για την προμήθεια των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Εγώ είμαι, είμαι Έλληνας και έχω τα στοιχεία που δίνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική δημοκρατία. Ναι, εγώ σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο όμως, γιατί αυτό για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, γιατί δεν έχουμε την άλλη πλευρά. Εγώ ζήτησα από τον κύριο Καμένο να κάνει μια δήλωση και πολύ ευγενικά αρνήθηκε και μου είπε ότι θα μιλήσω τη Δευτέρα στη Βουλή. Εντάξει. Οπότε δεν θέλω σαν υπουργός να βγω νωρίτερα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Και ευγενικά μας το είπαν. Εγώ ρωτάω λοιπόν, υπάρχει επίσημο έγγραφο από τη Σαουδική Αραβία τόσο καιρό που γίνεται αυτή η φασαρία στην Ελλάδα που να μας λέει αν είναι αυτός ο χριστιανός εντεταλμένος να κάνει συζητήσεις ή όχι? Δεν το έχουμε. Επίσημα. Δεν το έχουμε εμείς. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Ωραία. Τι έχουμε όμως? Έχουμε τον αρμόδιο Έλληνα στη Σαουδική Αραβία, τον πρέσβη Πολυχρονίου, που ενημερώνει και τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών και Αμήνης ότι έρχονται πέντε κανονικοί Σαουδάραβες. Λέει κανονική. Λέει πέντε τα ονόματα, τις ταυτότητές τους, τις ιδιότητές τους. Έρχονται πέντε Σαουδάραβες. Είναι συνταγματάρχης, αντισυνταγματάρχης και ταγματάρχης. Σαουδάραβες, κύριε Χατζή, όχι μεσάζοντες. Κατάλαβα. Και δύο μεταφορείς επίσημοι του Υπουργείου του δικού τους. Ναι. Ναι, ναι. Λέει ότι αν δεν επιθεωρήσουν αυτοί το όπλο, δεν πρόκειται να το αγοράσουν. Λέει ότι έχουν και γενικότερα ενδιαφέροντα για αγορά όπλων. Λέει ότι υπάρχει η σχετική πίστοση. Με ακούτε? Ναι, ναι. Λέει ότι είναι έτοιμοι δηλαδή αυτοί. Να πληρώσουν. Ναι. Αν δουν το προϊόν και αποφασίσουν να το υπογράψουν. Και λένε ότι εμείς θέλουμε συμφωνία κυβέρνησης με κυβέρνηση. Βέβαια. Βέβαια. Άρα αυτό το χαρτί δεν είναι διακρατική συμφωνία υπογεγραμμένη νομίμως. Είναι ένα χαρτί. Συγγνώμη, που υπεγράφει από την Ελλάδα με έναν μεσάζοντα τρόφιμο του Υπουργείου επί δύο ολόκληρα χρόνια. Επιτρέψτε μου, κλείνω τώρα. Η απόφαση του Κησέα, όχι, το σοβαρότερο όχι. Δεν το είπα. Η απόφαση του Κησέα, αυτή η απόφαση, σας ρώτησα πολλές φορές. Σας απήντησα. Εσείς επιμένετε σε αυτό. Όχι, δεν το λέω. Σας είπα ότι δεν γράφει το όνομά του. Δεν το γράφει. Σας το είπα 10 φορές. Συγγνώμη, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Κύριε Ροβέρδο. Συγγνώμη, να τελειώσω. Τελειώνω. Άμα μου δώσετε το δικαίωμα, τελειώνω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να ρωτήσω. Έρχονται πραγματικοί Σαουδάραβες εδώ, προειδοποιημένα τα δύο υπουργεία, έρχονται στην Αθήνα. Συσκέπτονται με πέντε Έλληνες αξιωματικούς στις 29 Αυγούστου. Ο επικεφαλής της ξένης πλευράς λέει το πρακτικό της συνεδρίασής τους. Ανέφερε πως έχει την εξιοδότηση ο επικεφαλής να αγοράσει 100.000 βλήματα των 105 χιλιοστών, όχι 300.000 που έχει υπογράψει το Κησέα και ο κύριος Καμέρος με τον άπαρχό του, επιδεικνύοντας σχετικό πιστοποιητικό. Για τις βόμβες ανέφερε άλλο θέμα αυτό, πως δεν είναι εξουσιοδοτημένος να συζήτησε στην παρούσα χρονική στιγμή και η επίσκεψή του αφορά αποκλειστικά την αγορά 100.000 βλημάτων. Πρόσθεσε δε ότι εκπροσωπεί τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και ότι αγνοεί την υπογραφή της συμφωνίας για 300.000 βλήματα. Επιθυμεί την αγορά 100.000 βλημάτων μέσω διακρατικής συμφωνίας, αναφέροντας ότι έχει εξασφαλίσει και την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ό,τι είπε ο πρέσβης, το είπαν και οι κανονικοί Σαουδάραβες. Τους διώχνουνε με τα email που κατέθεσα στη Βουλή, αδιαβάθμιτα και αυτά,
στη χρήση του καθενός, δείχνουν ότι οι άνθρωποι θέλανε να ξανάρθουν την επόμενη μέρα για να κλείσουν τη συμφωνία. Ήταν εδώ, δεν φύγανε. Δεν φύγανε, ήταν στην Αθήνα. Και το Υπουργείο απαντάει. Ήταν πενθήμερη επίσκεψη. Το Υπουργείο απαντάει ότι δεν μπορούμε να σας δεχτούμε και αν είναι να κάνουμε άλλη συνάντηση, θα σας ενημερώσουμε. Και μέχρι στιγμής, τελεία και παύλα, σε σχέση με όσα έχουν κατατεθεί. Είπε ο κύριος Τέλογλου, και λέω ότι αυτό που λέει είναι απολύτως έγκυρο. Και υπάρχουν μέρες, κύριε Χατζή, και μετά τη Δευτέρα. Εγώ ξέρω τι σας λέω. Μετά τη Δευτέρα. Τι σημαίνει. Μετά τη συζήτηση. Υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι παρότι φύγανε κακοί και κακοί Σαουδάραβες, τους έδιωξαν δηλαδή, μετά το Υπουργείο το ίδιο ζητάει να ανοίξει ενέγκυα, ανέκλητη ανέγκυα πίστοσης, ώστε να πέσουν τα λεφτά. Με Παπαδόπουλο. Ντε και καλά. Ντε και καλά, κύριε Χατζή. Ντε και καλά, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θέλει συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τι θέλει? Εγώ έδωσα στη Βουλή δύο ενδεχόμενα. Προ 15 ημερών με αγόρευσή μου χωρίς έγγραφα. Θα πάμε σε αυτά. Ένα. Να κάνουμε μια υπάρχει θέμα διαφθοράς. Έχω μια ερώτηση. Ναι, υπάρχει θέμα διαφθοράς που χάνει η Ελλάδα 66 εκατομμύρια ευρώ απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Για να πάρει κάποια λεφτά ένας μεσάζων. Ή υπάρχει πολιτικό θέμα η εμένης ή κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Εμπάργκο και οτιδήποτε. Επειδή οι αποκαλύψεις είναι θα τα πείτε εσείς, πολλές. Θα τα πει η Βουλή, στο μέλλον. Θα τα πει. Γιάννη, θα επανέλθω με το δικό σου ερώτημα. Okay. Και πριν κλείσετε, θέλω να πω στους τρεις παρισταμένους δημοσιογράφους εσάς. Υπάρχει κάποιος από εσάς που να ξέρει στη Βουλγαρία ένα βιομήχανο όπλων ονόματι Άγγελ Μίτκοφ. Μίτκοφ. Εγώ το και να τον έχει δει και να του έχει μιλήσει. Και τι του είπε ο κύριος Μίτκοφ για τις σχέσεις Παπαδόπουλου με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης? Ένα λεπτό λοιπόν. Εσύ για να τον ξέρεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσύ για να τον ξέρεις. Κύριοι, αγαπητοί κύριοι. Έρχονται πολλά ακόμα. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Θα πούμε για το Μίτκοφ και στη Βουλγαρία, τον οποίο συνάντησε κάποιο από εμά. Δεν το συνάντησε. Όχι, του μίλησε όμω. Ούτε του μίλησε. Κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Κάτι ναι, έχει κάνει. Δεν μπορεί, κάτι έχει κάνει. Και με τα ερωτήματα του Γιάννη Τριάντη και περιμένουμε απαντήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία σε όλα αυτά που λέμε τα οποία θέλουν διευκρινήσεις. Γιατί ό,τι μιλάμε πείτε, για εδώ δεν είμαι, γι' αυτό ναι, είμαστε για εδώ. Το πολιτικό και πάνω απ' όλα, όλα διευκρινήσεις στη Βουλή αύριο. Τα περισσότερα εκεί, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Δεν κάνουμε εμείς εδώ πέρα, δεν αντικαθιστούμε το Κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι έχετε αποφασίσει όλοι οι πολιτικοί να συναυριάζετε στις αίθουσες του Αρείου Πάγου σε λίγο. Εκεί καταντήσαμε το πολιτικό σύστημα. Και μη μου το αρνηθείτε ότι δεν είναι έτσι. Διαφημίσεις. Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας είναι και δεδαλώδες και πολύπλοκο το θέμα αυτό. Έτσι. Μια χαρά είναι το θέμα. Ευθύγραμμο και καθόλου δεδαλώδες. Ναι, όχι, να τα αφήσετε αυτά. Καθόλου δεδαλώδες. Όχι, καλά, εντάξει. Θα αφήσετε και εμένα άλλο τη γνώμη μου. Όλοι θα λέμε εμείς σας αφήσαμε. Μόνο που εγώ είμαι τεκμηριωμένος. Εμείς σας αφήσαμε υποθέτω. Με πολύ σεβασμό για να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Εξήγησα ότι εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μας δώσει μια δήλωση, μας κάνει μια δήλωση, μας είπε θα τα πούμε μετά τη Δευτέρα. Εντάξει. Προφανώς θέλει στη Βουλή να ξεδιπλώσει τα δικά του επιχειρήματα. Σωστό από την πλευρά. Και είναι σωστό. Εντάξει, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάει στην ευχή, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε περισσότερα. Έχουμε δύο θέματα. Για τον Βούλγαρο, κύριε Τέλογλου. Όταν έκανα την ερώτηση για τον Βούλγαρο, επιχειρηματία, προσπαθώ να πω, και αφού ο κύριος Τέλογλου λέει ότι τον έχει, τον ξέρει. Ξέρει την περίπτωση. Ξέρει, ναι. Την περίπτωση, οι σχέσεις Παπαδόπουλου. Με αυτόν. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, να κάνει το ερώτημα, νομίζω είναι κρίσιμο το ερώτημα που θέλει να κάνει. Το συζητήσαμε και στο διάλειμμα ο Γιάννης ο Τριάντης, στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Λόβερδο. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο ήρθε. 24 Αυγούστου το τηλεγράφημα του πρέσβη, 29 έρχονται αυτοί και γίνεται η συνάντηση. Τη επίσημη αποστολή πενταμελούς που. Λοιπόν. Η όλη συζήτηση και στη Βουλή, στην Επιτροπή και η σύμβαση, η επικύρωση από το ΚΙΣΕΑ κτλ. Χρονολογείται από τις αρχές του 17. Μάλιστα. Ωραία. Ήρθε λοιπόν αυτή η αποστολή και τους είπε, χτύψε την πόρτα και είπε θέλουμε να αγοράσουμε βλήματα. Άρα κάτι είχε προηγηθεί. Προφανώς. Μισό λεπτό. Μεταξύ ποιων και τι είχε προηγηθεί? Ήταν, ήταν οι συνομιλητές δηλαδή. Από την πλευρά της Ελλάδος ήταν το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιοι επίσημοι πρέπει να ήταν για να υπάρχει ένα δεδομένο ώστε να έρθουν οι επίσημοι οι πέντε στην Αθήνα. Αυτούς που λέτε εσείς κανονικούς, για να έρθουν εδώ
πρέπει στο προηγούμενο διάστημα. Να γίνει μια προεργασία. Ωραία. Ποιος την έκανε την προεργασία. Την προεργασία, σας το είπα και πριν, ναι. Επί χρόνια, τα χρόνια δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, την κάνει για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, όχι μόνο για τα κλίματα και για άλλα θέματα, ο μεσάζων αυτός, ο κύριος Παπαδόπουλος. Μισό λεπτό. Αυτός είχε επίσημη εντολή εκπροσώπησης της Σαουδικής Αραβίας για να γίνει διαπραγματευτής. Εμφάνισε, υπάρχει στο φάκελο μια έγκριση ή μια αξιοδότηση από αξιωματικό της Σαουδικής Αραβίας στον κύριο Παπαδόπουλο να διαπραγματευτεί. Άρα λοιπόν η άφιξη της αποστολής της επίσημης των Σαουδαράβων επικυρώνει, νομιμοποιεί εξαντικειμένου. Όχι. Πώς ήρθε εν κενό. Είναι σωστή η σκέψη για από έναν άνθρωπο που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει λεπτομέρειες. Ασφαλώς. Δεν χρειάζεται να ξέρει λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς λεπτομέρειες. Εδώ μας λέτε ότι και το παραδέχεστε ότι υπάρχει μια έγκριση σε αυτόν τον τύπο που λέγεται Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος δεν ξέρω, αλλά υπάρχει μια έγκριση που να διαπραγματεύει πως αυτός είχε από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας τοποθετηθεί ο συνδετικός κρίκος προκειμένου να προετοιμάσει αυτή την επίσκεψη. Όχι. Για πώς όχι, αφού μου λέει ότι υπάρχει χάρτη από έναν ταξίδι. Γιατί χάνετε κάποιες ημερομηνίες. Οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες. Δεν είναι θέμα ημερομηνίων τώρα, είναι θέμα καθαρά πολιτικής. Και από τις ημερομηνίες χάνετε και την ουσία. Παρακαλώ, ναι. Διορθώστε με. Διαπραγματεύεται. Όταν φτάνει η ώρα να πέσουν υπογραφές και αυτή η ώρα είναι, όπως προέκυψε από τα πραγματικά περιστατικά, ο Ιούνιος του 2017, εγκαίρως η Σαουδιακή Αραβία ενημερώνει τις αρχές μας στο Ριάντ ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση υπογραφής. Άλλο αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Ποιος υπογράφει. Μπορώ να πω μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Ποιος υπογράφει. Ποιος ενημέρωσε. Ποιος ενημέρωσε. Ενημερώνεται η ελληνική διπλωματική υπηρεσία στην ιστορία. Άλλο, περίμενε, Γιάννη. Άλλο να υπογράψει ένα χαρτί. Σαφώς δεν μπορεί να το υπογράψει αυτό. Εσείς λέτε χαρτί, αλλά εννοείται διακρατική συμφωνία. Όχι, εννοώ. Εκφράζεται ένα κράτος. Ακούστε με λίγο λεπτό. Δεν συζητάμε. Εκφράζεται ένα κράτος. Δεν μπορεί. Αν αυτό δεν γίνεται αντιληπτό, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Όχι, θα συνοηθούμε. Εκφράζεται ένα κράτος. Δεν θα συνοηθούμε όπως θέλετε εσείς, θα συνοηθούμε κανονικά. Θα συνοηθούμε κανονικά. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε πολιτικοί. Όταν πάμε στη Βουλή αύριο να πούμε οτιδήποτε, εσείς θα πάτε. Ρωτάω λοιπόν, αυτός από ένα χαρτί που εμφανίζεται εκεί είναι, εντάξει, για να κάνει μια διαπραγμάτευση. Όχι για να υπογράψει τη συμφωνία. Όχι βέβαια, ακριβώς. Κατά finalize λέει το χαρτί. Finalize. Ναι, Όχι του sign. Όχι, ναι, να τα λέτε ελληνικά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Όχι, επειδή ρωτάτε κύριε Γατζή, σας τα λέμε ελληνικά δεν τα καταλαβαίνετε. Σας τα πούμε αγγλικά μήπως είναι νοηθούμε. Ιταλικά καταλαβαίνω, δεν σας πειράζει. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο συζητήθηκε σε αυτή τη συμφωνία και καλά κάνει και το θέτει ο Γιάννης. Το κρίσιμο θέμα που συζητήθηκε τέλη Αυγούστου ήταν ποιος θα μεταφέρει. Όπα, δεν φτάσαμε εκεί. Όπα. Ποιος θα μεταφέρει. Όχι, εκεί. Είναι... Κύριε Τέλογλου, εκεί. Εδώ έχει ζουμί. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Ποιος θα μεταφέρει. Μη φτάσουμε εκεί. Αυτό είναι το τελικό. Εδώ γίνεται η καταστροφή της συμφωνίας. Ναι, κύριε Νοβέρδο, να μου επιτρέψετε. Αλλά για να καταλάβει, κύριε Σκατζή, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, να με συγχωρείτε. Πειράζει που δεν καταλαβαίνω. Όχι, επειδή δεν καταλαβαίνετε, κάνετε εδώ ερωτήματα και βγαίνει το θέμα. Ναι, συμφωνώ αυτό, εγώ. Ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ έχω άλλη μία ερώτηση. Μισό λεπτό, κύριε. Μα δεν απαντήθηκε αυτή η ερώτησή σας. Ναι. Άμα δεν απαντήσετε, πού θα πάτε στην άλλη. Ορίστε. Λοιπόν, λέμε ότι η ελληνική αρχή, ο πρόξενός μας, ενημερώνει την Ελλάδα πως δεν είναι αρμόδιος υπογραφής ο κύριος Παπαδόπουλος. Υπάρχει επίσημο χαρτί του προξένου. Βεβαίως. Κατατεθειμένο. Ο οποίος τι λέει. Καλά, μην το αναφέρει... Να σας διαβάσω. Όχι, μόνο διάβασα. Θέλετε να σας τα διαβάσω. Όχι, μην το διαβάσετε. Τότε τι θέλετε. Να σας πω το εξή. Λέει ότι δεν είναι δικαιούχος υπογραφής. Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Όχι, τι επικαλείται. Ποιος επικαλείται. Επικαλείται ότι από το Υπουργείο της Σαουδικής Αραβίας, από την άλλη πλευρά, μαθαίνουμε. Επισήμως τι ρώτησα και έμαθα. Μα κάνει έγγραφο στην Ελλάδα ο πρόξενός μας. Αν έκανε μόνο ο πρόξενος, θα μπορούσα να πω εγώ κι εσείς ότι ρε παιδί μου ο πρόξενος. Αλλά επαναλαμβάνει το ίδιο περιεχόμενο ο πρέσβης μας και η αντιπροσωπεία τους που έρχεται στην Ελλάδα μετά από δύο μήνες. Τι άλλο θέλετε εσείς. Δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή, εγώ ρωτάω. Ο πρέσβης όταν έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Τριάντη, όταν έστειλε. Με άλλα ερωτήματα χάνετε το βασικό. Δεν χάνω απολύτως τίποτα. Με συγχωρείτε, έρχεστε εδώ όχι μόνο σας. Να διαφωτιστεί. Με συγχωρείτε, δεν είναι η άλλη πλευρά εδώ. Είστε μόνος σας. Είστε εσείς όμως που ρωτάτε. Βέβαια, αφήστε εσείς. Φυσικά, εσείς επιλέξατε. Δεν θα μας λέτε ότι. Μια απάντηση. Κλείνω. Ο πρέσβης όταν έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους είπε ότι έρχεται η αποστολή των Σαουδαράβων επισήμως, έβαλε τα ονόματά τους. Στην ίδια
στο ίδιο κείμενο. Εμπεριέχεται ρητός το γεγονός ότι οι Σαουδάραβες δεν αναγνωρίζουν μέχρι τότε. Ναι, δεν υπάρχει συμφωνία. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ερωτήσεις είναι σαφές. Οι ερωτήσεις είναι σαφές. Για να διευκολύνουμε. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Ελάτως. Η δική μου πληροφόρηση είναι, και έχοντας πληροφορίες και από τις δύο πλευρές, ότι ο Παπαδόπουλος δεν μιλούσε κατευθείαν με το Υπουργείο, με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά με ποιον μιλούσε? Μιλούσε με εκπροσώπους του Σαουδαραβικού κράτους που έχουν συστήσει μια εταιρεία για αυτό το σκοπό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι μια σειρά από έγγραφα επικυρώσεων κλπ. Προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από την ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσον οι υπηρεσίες αυτού του κράτους, του οποίου εμείς είμαστε πολίτες, μιλάνε μεταξύ τους. Ένα λεπτό, πολύ σωστά. Εδώ προκύπτει ένα... Πολύ σωστά το λες. Εδώ προκύπτει ένα θέμα τώρα όμως. Και είναι και πολιτικό, αλλά είναι και θέμα του ρεπορτάζ, όπως το αναφέρεις. Εσείς κατηγορείτε τον κύριο Καμένο. Εγώ κάλεσα προσωπικά τον κύριο Καμένο. Όχι, εγώ κάλεσα. Στη Βουλή να έρθει να πει την αλήθεια. Ναι, ένα λεπτό. Να αποκηρύξει το μεσάζοντα, να πει ότι παραπλανήθηκε, ένα λάθος έκανε. Ναι, ένα λεπτό. Σοβαρό, ήδη θα το κρίνουμε. Ο κύριος Καμένος. Αλλά να τελειώνουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Περίμενε. Αντί να το κάνει αυτό, κύριε Χατζή, τον υπερασπίζεται. Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ εγώ να πω τι θα κάνει ο υπουργός. Αλλά το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Καμένος, εφόσον αυτός εμφανίζεται ως μεσάζοντας αρχικά, όχι ως μεσάζοντας, ως διαπραγματευτής να πούμε, ο κύριος Παπαδόπουλος, και μιλάει και με τα Εμμυράτα και μιλάει και με εταιρείες που έχει συστήσει η Σαουδική Αραβία και έχουν έδρα τα Εμμυράτα. Το κάνει αυτό. Η Ελλάδα εκπρόσωπο πώλησης όπλων στην Κένια. Αυτό είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένας άνθρωπος εμπεδωμένος στην Υπουργική Δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ τέτοιοι. Δεν είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Αυτό όμως είναι χιλιάδες. Τώρα που έγινε γνωστό. Εντάξει τώρα. Εντάξει, γιατί. Παρά είναι αυτό. Εσείς στο Πασόκ έχετε και παράδοση. Παρά είναι αυτό. Είπαμε να το τελειώσουμε. Στα οπλικά. Γι' αυτό κάναμε με νόμο απαγόρευση μεσαζόντων το 2011. Έλα λοιπόν. Ναι. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι η ευθύνη του ίδιου του Υπουργού. Όταν αυτός εμφανίζεται από αυτή την εταιρεία που λέει ο Τάσος τώρα, ως συνομιλητής. Και έρχεται και σου λέει, κύριε, εγώ είμαι συνομιλητής. Έχω και τα χαρτιά, ορίστε. Ο Καμένος τι ρόλο παίζει εδώ δηλαδή, γιατί ο Καμένος είναι... Το Υπουργείο Εξωτερικών από όλες οι εφημερίδες... Αν ήταν εδώ θα σας ρώταγε ο ίδιος, εγώ που φταίω ρε παιδιά, αυτός έχει... Όλες οι εφημερίδες γράφουν το Σάββατο και την Κυριακή. Ναι. Εγώ ήμουν ενήμερος, αλλά δεν θεώρησα ότι αυτό το έγγραφο είναι σοβαρό, ώστε να είναι, ξέρω κι εγώ, πώς να πω, κρίσιμο για την πορεία της συζήτησης. Να, κι εσείς όμως λέτε ότι είναι. Υπάρχει έγγραφο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που συμβουλεύει, απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομικών και λέει ότι καλό θα είναι για τον κύριο Παπαδόπουλο να πάρετε και τη γνώμη της ΕΕΠ. Ναι, το ξέρω, το έχω δει το χαρτί αυτό, ναι. Το ερώτημα εδώ είναι αν πήραν τη γνώμη της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και αν ήταν θετική. Έχουν πάρει την, διάβασα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, ναι, ότι δεν έχει ξανασυμβεί να ζητάμε την γνώμη της υπηρεσίας της ΚΥΠ. Δεν είναι ακριβές αυτό. Όχι. Δεν είναι ακριβές αυτό. Πάντα όταν γίνονται εξαγωγές όπλων και ειδικά όπλων που να είναι σημαντικά. Δεν είναι όχι 105, το όχι εδώ είναι τι είπε η ΕΕΠ. Ρωτήθηκε και τι είπε. Μάλιστα. Γιατί το Υπουργείο δεν λέει υποχρεούσε να ρωτήσεις. Θα ήταν χρήσιμο να ρωτήσεις, είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε σωστά λίγο τώρα να δούμε. Τώρα είπε κάτι ο κύριος Τέλογλου. Μήπως αυτό να το. Όχι, για το Βούλγαρο θα πούμε τώρα. Για το Βούλγαρο, κύριε Τέλογλου, τι ρόλο παίζει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και τι σχέση έχει με τα δικά μας πράγματα, τέλος πάντων, ο κύριος Μίτκοφ. Ο καθηγητής Μίτκοφ ήταν ο βασικός μέτοχος ενός εργοστασίου 185 χιλιόμετρα βόρεια της Σόφιας, στο Γκόρνι Λόμπ. Είναι μια περιοχή εκεί πέρα που κάνει απενεργοποίηση παλιών όπλων, ξεπερασμένες τεχνολογίες όπλων. Μεταξύ των οποίων είχε αναλάβει να απενεργοποιήσει και τις ελληνικές νάρκες κατά προσωπικού που υπήρχαν διάσπαρτες κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Ο κ. Λοβέρδος τα ξέρει αυτά, γιατί είχαν χειριστεί το θέμα όταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών να μπούμε στη σύμβαση, στη σχετική σύμβαση που απαγορεύει τη χρήση αυτών των αρκών και να βρούμε και έναν τρόπο μετά να τις απενεργοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολο, θέλει λεφτά αυτό και θέλει προσπάθεια μεγάλη. Κάποια στιγμή αυτό το εργοστάσιο την άρχισε στον αέρα το 2015, τον Αύγουστο του 2015. Την άρχισε στον αέρα. Την άχθηκε στον αέρα. Οι βουλγαρικές είχε 15 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και το γιο του κυρίου Μίτκοφ, ο οποίος ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Ατύχημα ή άλλο τι? Οι βουλγαρικές αρχές μιλάνε για ατύχημα. Είναι μία από τις ιστορίες αυτές που πλέκονται. Εντάξει. Διάφοροι μύθοι. Και διάφορες συνωμοσίες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε ένα θέμα τότε πού θα μεταφερθούν αυτές οι νάρκες για να απενεργοποιηθούν. Σε αυτό το θέμα
Κατά πληροφορίες δικές μου, ενεπλάκη ο κύριος Παπαδόπουλος και απευθύνθηκε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Χρονιά. Προηγουμένως, μετά το ατύχημα. Μετά τον 15, δηλαδή. Μετά τον Αύγουστο του 15. Λοιπόν, προηγουμένως, ο κύριος Παπαδόπουλος είχε συστηθεί στο περιβάλλον του κυρίου Μίτκοφ. Έμαθα από ένα στενό του συνεργάτη την περασμένη εβδομάδα, σαν κάποιος που είναι πολύ κοντά στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή, όχι, να μην γελάτε. Ο άνθρωπος αυτός μπαινόβγαινε Έλληνα και έδινε. Πάλι τα ίδια τώρα. Μα αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και με έγγραφα. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ότι είμαι κοντά στον Ανδρέα τον Λοβέρντο και τα έχετε περάσει κι εσείς αυτά. Εντάξει. Όχι, μόνο που αυτός ήταν. Άλλο λέμε. Εντάξει, εσείς το λέτε. Εντάξει, ορίστε κύριε Τρόμου. Και τότε τέθη ένα ζήτημα αν αυτές οι νάρκες θα συνεχίσουν να απενεργοποιούνται σε κάποιες εγκαταστάσεις των ΕΑΣ. Τα ΕΑΣ θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Για το Λάβριο μιλάγανε. Ναι. Και ρίχτηκε η ιδέα από κάποιους, πιστεύω όχι από τον κύριο Παπαδόπουλο, τόσο πολύ τις συνθήκες τις ήξερε, μήπως αυτές οι νάρκες θα μπορούσαν να εξαχθούν με 35 λεπτά η μία για τον πόλεμο της Ιεμένης. Διότι εκεί τις πατάνε ευχαρίστως οι άνθρωποι αυτές οι νάρκες. Ναι. Υπενθυμίζω ότι έχουμε υπογράψει συνθήκες για αυτά τα πράγματα, έτσι. Να μην. Λοιπόν, αυτή την ιστορία ξέρω για τον Μίτκοφ. Μια παρένθεση λοιπόν. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος Στέλογλου, το θεωρώ την αφορμή να σπάσουν όλα μεταξύ τους. Ναι. Πώς και αυτό δεν προχώρησε. Γίνεται η συνάντηση αυτή των δύο αντιπροσωπιών στις 29 Αυγούστου. Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Των επισήμων. Δεν είναι μέσα ο ατζέντης. Αν είχε κάποια σχέση, έστω καλή, μαζί τους, θα τον είχαν μαζί τους. Τους λένε. Όπως σας διάβασα πριν, ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμία συμφωνία, δεν υπάρχει. Πάμε τώρα για 100.000 βλήματα, για 200 λιγότερο. Τα άλλα 200, αυτά τα 200, πού θα τα περνάνε. Και πού θα πηγαίνανε. Μα δεν θα πηγαίνανε. Αυτό το χαρτί που το λένε ότι είναι διακρατική είχε υπογραφή. Ναι, εντάξει. Τα άλλα 200, ναι. Υπάρχει μια διαφορά. 200.000 βλήματα είναι ποσότητα. Εδώ τίθενται πολιτικά ερωτήματα. Ναι, βέβαια, όχι δικαστικά ή νομικά. Πολιτικά ερωτήματα. Πάμε όμως. Λένε 100 αυτοί. Και λένε, και εδώ είναι αυτό που λέει ο κύριος Στέλογλου, εδώ πρέπει να χαλάει η δουλειά. Λένε, από το πρακτικό των συνομιλιών προκύπτει αυτό, ότι τη μεταφορά θα την κάνουμε εμείς, αυτή. Ότι εσείς θα μας τα φέρετε. Ποιοι θα την κάνετε μετά, οι Σαουδάραβες. Ότι δεν θέλουμε να την κάνετε εσείς οι Έλληνες. Τη μεταφορά θα την κάνουμε εμείς. Θα τα επιθεωρήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα υπογράψουμε πραγματική διακρατική, θα σας πληρώσουμε και θα τα πάρουμε εμείς. Και θα τα πάμε εμείς στην πατρίδα μας, λένε αυτοί. Και θέλουμε να μας δώσετε διαπιστευμένες εταιρείες ελληνικές στο Υπουργείο Ελληνικής Εθνικής Αμήνης να τα πάρουν από τις αποθήκες και να τα φέρουν μέχρι το λιμάνι, όπου θα τα παραλαμβάναν αυτοί. Και δώστε μας και τρία ονόματα εταιρεών διαπιστευμένων στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, πράγμα που κάνουν οι στρατιωτικοί. Μία η ώρα τελειώνει η συνάντηση αυτή. Μια μισή ώρα ο κύριος Μεσάζων τηλεφωνεί στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας, ταξίαρχο, και τον προπυλακίζει. Τον απειλεί. Και αυτά, κύριε Χατζή, δεν είναι έπαια πτερόεντα, είναι κατατεθειμένα, μου φαντάζομαι. Μου στέλνουν τώρα ένα μήνυμα, ναι, από τη συνάδελφός μου και φίλος μου, ο οποίος έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Βουλγαρία και το ξέρει το θέμα και γράφει και ρεπορτάζ. Να κλείσω τη σκέψη όμως. Γιατί είναι σοβαρό. Η Βουλγαρία είναι πρωταθλήτρια, μου λέει, στη διαφθορά και στην εξαγωγή όπλων. Είναι εκεί ο παράβυσος της παράνομης δουλειάς, ας πούμε. Άρα, έτσι, λοιπόν, ακόμα πιο πολύ εκλαρημένη η πληροφορία του κ. Τέλογλου. Σας λέω ότι είναι η Βουλγαρία τώρα. Λέει, λοιπόν, λοιπόν η πλευρά η άλλη, θέλουμε να τα μεταφέρουμε εμείς. Δίνουν οι Έλληνες αξιωματικοί μεταφορείς για να κάνουν τη μεταφορά μέσα στο ελληνικό έδαφος και τελειώνει η συνεδρίαση για να πάει την επόμενη μέρα. Μισή ώρα μετά ο Μεσάζων ενημερώνεται για αυτή τη συζήτηση, προφανώς από κάποια πλευρά, τηλεφωνεί στον ταξίαρχο και τον προπυλακίζει και τον απειλεί. Αυτά είναι κατατεθειμένα τώρα, έτσι. Τον απειλεί ο κύριος Υπουργός. Όχι ο Υπουργός. Ο Παπαδόπουλος. Και του λέει, θα δεις τι θα πάθεις. Λέει, με απειλείτε, λέει, δεν σας απειλώ. Τα έχει καταθέσει αυτό το ταξίαρχος. Ναι. Έχετε την κατάθεση. Όχι, είχε κάνει μία αναφορά, μία υπηρεσιακή αναφορά την οποία έχω δώσει στη δημοσιότητα, αλλά κατέθεσε και στο στρατοδικείο. Ναι. Γιατί τον ταξίαρχο το συγκεκριμένο. Αυτό ήταν ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Για να υπογράφει. Διοριστής από τον κύριο το θέμα. Διοριστής από τον κύριο Καμένο. Okay. Διοριστής από τον κύριο Καμένο. Όχι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι. Και αυτό παίζει ανάλογα. Ένας αξιωματικός με ευδόκιμη υπηρεσία, με μηδέν μελανό σημείο στην πορεία. Άρα ήταν καλή επιλογή του κύριου Καμένου. Εξαιρετική. Ναι. Από ό,τι προκύπτει. Αυτός τώρα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πατρίδας και να τον συγχαρούν
στην Υπουργική Διαμήνυση. Πάνω τον συλλάβουν, γίνονται αυτά τα οποία έχετε μάθει. Με εντολή ποιου πάνω τον συλλάβουν. Ναι. Προφανώς του Υπουργού. Δική μου. Είναι έξω από το γραφείο του, είναι οι στρατονόμοι εκεί. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Προσέξτε τώρα. Η συμφωνία φαίνεται δηλαδή πρακτικά από αυτό που σας λέω να σπάει στο θέμα της μεταφοράς και της ασφάλισης της μεταφοράς. Που από ό,τι φαίνεται δεν είναι μια μικρή δουλειά. Κάποιοι ενδιαφέροντα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να κάνουν τη μεταφορά. Αρχίζουν και τώρα εδώ πέρα, κύριε Χατζή, εγώ δεν μεταφέρω τίποτα που δεν είναι έγγραφο. Αρχίζουν οι πληροφορίες που αρχίζουν και κατακλείζουν τώρα τη δικιά μας παράταξη. Ότι ο Τάδε ήθελε να την κάνει τη μεταφορά, η Τάδε ήθελε να την κάνει τη μεταφορά. Εγώ αυτά δεν τα θεωρώ πράγματα που μπορώ να τα επαναλάβω. Γιατί μπορώ δεν έχετε πω... χαρτιά, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είναι πρώτη φορά που το κάνω, ζωή μου και τελευταία. Να μπω σε μια τέτοια ιστορία και να έχω πρώτο ρόλο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εσείς, βέβαια η εμπειρία σας πρέπει να το πω, έχει με πολλαπλάσιο τρόπο αυτό. Κατακλυζόμαστε από πληροφορίες. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Κατακλυζόμαστε από πληροφορίες. Για μισό λεπτό όμως. Γιατί... Σπάει δηλαδή, φαίνεται να σπάει η δουλειά και εκεί. Ένα λεπτό. Αυτό να αποτελεί γιατί το θέμα τη σύγκρουση. Εδώ θέσατε κάποια θέματα και θα ζητήσω τη βοήθεια του Τάσου και του Γιάννη στη συνέχεια για να τα διερευνήσουμε. Ναι. Θα κάνουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως θα έρθουμε γιατί πρέπει να μας απαντήσετε πρώτον πώς αποδεικνύεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε μια τέτοια εντολή για τον Ταξιάρχο και δεύτερον τι υπονοείται ποιος ήθελε να κάνει τη μεταφορά και γιατί. Γιατί είναι ακριβές δουλειές αυτές, μεταφορά και ασφάλεια. Ενώ τον, αυτών των βημάτων. Σπέβδω να σας πω ότι αυτό προκύπτει από την αφορά του ταξιάρχου. Να τα δούμε τώρα αυτά γιατί δεν την έχετε, γι' αυτό σας ρώτησα εγώ. Βεβαίως, την έχω καταθέσει στη Βουλή. Α, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, πήραμε ένα μήνυμα και θέλω να σας ρωτήσω τώρα και τον κύριο Λοβέρδο αλλά και τον Τάσο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στο Υπουργείο Άμυνας που λέτε μπαινοβγαίνει, κάνει ράνι. Είναι και στο παρελθόν, μου λέει ο συνάδελφος εδώ, ο οποίος θα αποκαλύψει επόμενες μέρες με ποιον υπουργό έχει συνεργαστεί, με ποιους υπουργούς των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έχει ξανασυνεργαστεί με το Υπουργείο Άμυνας, δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή. Ναι, εγώ θυμάμαι να συζητάμε αυτές τις μέρες ναι. Για το πρόσωπο αυτό, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, ούτε θέλω να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Έκανα μια κλασική κίνηση. Πήρα τηλέφωνο ορισμένους βουλευτές του Κιλκής. Παρόντες ναι. Και προηγουμένους. Ναι, ναι, ναι. Και ρώτησα, τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Όπως επίσης πήρα και ορισμένους φίλους μου που ήταν στελέχοι παλιά στις κερκίδες του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ήθελα να πάρει και τον ΠΑΟΚ για την εποχή. Ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι, ναι. Μου είπαν ορισμένα πράγματα οι άνθρωποι αυτοί. Το βασικό από αυτά που συγκρατώ γενικά δεν ήταν ενθαρρυντικά τα μηνύματα που μου έδιναν. Το άλλο σας ρώτησα. Συνεργαζόταν με προηγούμενες κυβερνήσεις. Μου είπε κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Ότι το 1999-2000, κάτι εκεί, είχε αγοράσει από τη δική του βιομηχανία η ελληνική αστυνομία κάτι και το επέστρεψε ως άχρηστο. Σφαίρες, το επέστρεψε ως άχρηστο. Υπήρχε ναι. Μια σύμβαση ναι. Σφαιρών η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε να υλοποιείται. Η οποία άρχισε να υλοποιείται. Υπήρχε να δουλειά υλοποιείται. Επί Πασόκ, λέω, καταλάβατε. Ναι, ναι. Και δεν έγινε. Άρχισε να υλοποιείται. Αν είναι αλήθεια αυτά που λέω και εγώ και ο κύριος Στέλογλου. Άρχισε να υλοποιείται, αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε γιατί η αστυνομία δεν ήταν ικανοποιημένη από την ποιότητα του υλικού που έπαιρνε. Εντάξει. Αυτό επιβεβαιώνει όμως τις επαφές που είχε. Βεβαίως. Άρα δεν είναι φρέσκος στο κουρμπέτι του Υπουργείου. Τώρα θέλετε να πάμε έτσι. Και επίσης, μην το πάτε έτσι. Όχι, γιατί μην το πάτε έτσι, γιατί θα το πάμε και εμείς αλλού. Πηγαίνετε όποια διαδρομή. Γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και το οποίο έχει στοιχεία αρρώστιας, παθολογίας. Αν θέλετε να τρέξουμε προς τα πίσω, θα πούμε αυτός ο άνθρωπος τώρα φύτρωσε, δεν φύτρωσε τώρα, είναι από παλιά. Με ποιους συνδέεται. Με ποιους συνδέεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλετε. Δεν θέλω εγώ. Όχι, να πείτε κύριε. Όχι, δεν θέλω κύριε. Το ένα γιατί, κύριε δεν είναι το άλλο. Δεν θέλω κύριε Χατζή. Κύριε Λοβέρδο. Αν αρχίσουμε και κάνουμε πολιτικές υποθέσεις για πράγματα τρίτα, τότε θα το πάμε πολύ γενικότερα. Και εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτά που έχουν γίνει τώρα. Γι' αυτά μιλώ. Ξέρετε, εγώ. Γιατί, αυτά ξέρω. Γιατί ο συνάδελφος μου έστειλε το ερώτημα αυτό να σας το θέσω. Γιατί. Γιατί θέλει να μου πει ότι. Και θέλει να το πει και σε εσάς ότι αυτές οι καταστάσεις, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο ο κατέβατος χθες, βγήκε ο Καμένος, τον πήρε, έλα κάνε τη δουλειά. Έχει μια σειρά, έχει γνωριμίες προφανώς μέσα στο Υπουργείο Άμυνας. Το 2000, το 2011, όχι. Το 2011, εγώ δεν θέλω να το προεκτείνω κύριε Χατζή. Όχι, να το πείτε κύριε. Γιατί αν το προεκτείνω, να το όχι αφήστε με, μια επιλογή μου είναι. Ναι, τι κρατήθηκα επιλογή. Πάρα πολύ προσεκτικά ναι. Από την αρχή και θα συνεχίσω να κρατιέμαι προσεκτικά. Αν ήθελα να κάνω τερατολογίες, θα συνέδεα
το πρόσωπο αυτό με άλλα πρόσωπα. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν θέλω να το κάνω. Γιατί δεν είναι. Γιατί θα χάσουμε το θέμα, κύριε Χατζή. Δεν το χάνουμε το θέμα. Γιατί έτσι για μένα, για ναι. μένα εν τέλει, αν η συζήτηση φτάνει προς το τέλος της, ναι, θέλω να έχω προλάβει να το πω, κύριε Χατζή. Να το πείτε, ναι. Ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι υπουργοί που υπέγραψαν στο Κησέα να γίνει διακρατική αυτή η συμφωνία που έδωσε ο κύριος Καμένος στη δημοσιότητα και επανέλαβα κι εγώ. Γνώριζε, γνώριζε. Αφού υπέγραφε, γνώριζε. Το όνομα της εταιρείας δεν αναγράφεται στη σύμβαση. Αλλά δεν το γνώριζε. Καταλάβαινε τι έκανε. Τι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν τι ήταν αυτό που ήταν από πίσω του. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγκρίνει αυτές τις ενέργειες. Τις ενέκρινε τότε και τις εγκρίνει και σήμερα. Όταν υπέγραφε, δεν αυτό είναι το αμήλικτο ερώτημα. Κύριε, αν θέλετε κύριε. Να το πολιτικοποιήσουμε πολύ. Ναι. Που να το πολιτικοποιήσουμε. Το έχω αποφύγει μέχρι στιγμή. Εξάλλου το Κησέα, κύριε Λοβέρτο, δεν συνεδριάζει ποτέ. Όλα γίνονται διαπεριφοράς. Αλλά υπάρχουν πίσω από τον Πρωθυπουργό. Καταρχάς, κύριε Τελόγλου. Υπάρχουν σύμβουλοι, θα μου πείτε. Ναι. Όπως το λέει ο κύριος Χατζής. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξασφαλίζουν την υπογραφή του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, λένε κάτω, μην το κάνεις. Και στην περιφορά, ο Πρωθυπουργός που υπογράφει έχει από πίσω του μια δομή ολόκληρη που του λέει καλός ή κακός. Και κατά δεύτερο λόγο, αν ισχύει αυτό που λέτε, δεν εγνώριζε ακριβείς λεπτομέρειες, ισχύει για όλους τους πρωθυπουργούς που ήταν μέλη του Κησέα. Αν ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή έχει καταφερθεί και πριν από λίγες μέρες κατά του κυρίου Σιμίτη, να ξέρει ότι όπως χειρίστηκε προηγούμενους συναδέλφους του, έτσι θα το χειριστεί και η αντιπολίτευση. Αυτό αφορά και εσάς από την αντίστροφη. Ναι. Μα ναι. Αυτό μα λέει, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος, κύριε Τριάντη. Δεν έχουμε να πω ότι ο πρωθυπουργός τα ξέρει και ο πρωθυπουργός φταίει. Εγώ είμαι λογικός άνθρωπος. Αλλά οι παράλογοι, αυτοί που έχουν πει τα πάντα μέχρι στιγμής, κατηγορούν δικαίους αδίκους. Μέχρι προχθές ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, καταφερόταν εναντίον του κυρίου Σιμίτη. Τώρα πρέπει να ξέρει ότι από τη στιγμή που βάζει την υπογραφή του, νομιμοποιείται ο Χατζής, ο Τριάντης, ο Τέλογλου, η πολιτική αντιπολίτευση να του λέει και εσύ φταίς. Άρα ή θα έχουμε έναν κανόνα και θα τον τηρούμε για όλους τους πρωθυπουργούς, εγώ είμαι διαθέσιμος ναι. να μπω σε αυτή τη λογική. Έχουμε την και να μην λέω παραλογισμούς. Είτε θα πάμε εκεί και θα κατηγορεί ο ένας τον άλλο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ, επειδή υπάρχουν ερωτήματα και γκρίζες ζώνες σε αυτή την ιστορία, Τάσο, για μένα υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, περιμένω στη Βουλή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση για να ακούσουμε τι έχει να πει και ο ίδιος ο Υπουργός, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Γιατί... Στη Βουλή ο Υπουργός μίλησε την περασμένη Δευτέρα. Ναι, έχει δώσει κάποιες απαντήσεις. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωμένες. Ήταν η συζήτηση για το κοινωνικό μέρισμα. Ναι, και έτσι, πήρε το λόγο έτσι, και μίλησε έτσι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ναι, αυτός εκεί εγώ κατάλαβα. Τα χαρτιά του. Και αύριο θα έχει την ευκαιρία να το διευκρινίσει ο άνθρωπος. Εκεί κατάλαβα ότι υπερασπίζεται τον κύριο Παπαδόπουλο. Από μία φράση του. Η οποία δεν έχει προσεχθεί. Ποια είναι αυτή? Έχουν βγει δημοσιεύματα ότι έχει καταδικαστεί για λαθρεμπορία, όχι ως ποινικό αδίκημα, ναι. ως διοικητικό αδίκημα. Ναι, ναι. Και του έχει επιβληθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είπε ο Υπουργός ότι δεν έχει το ποινικό του μητρό. Κάτι είπε δηλαδή ότι δεν έχει καταδικαστεί εννοώντας για ποινικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή μια διάθεση να τον υπερασπιστεί. Εγώ τι του ζητώ? Ας το δούμε αύριο όμως. Είμαι αυτό, ο υπεύθυνος αμήνης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Τι έχω πει στη Βουλή? Δεν έχω πει Καμένε το έκανες αυτό όπως έλεγε ο κύριος Καμένος για μας. Εγώ έχω πει. Γιατί δεν τον παραμερίζεις? Γιατί δεν λες ότι παραπλανήθηκες? Πες ότι έκανες ένα λάθος. Κάνουμε λάθη. Πώς είπες για τον Ρουβίκονα, ναι. πολιτική μου ευθύνη που μπήκανε μέσα? Ντάξει, πες και εδώ. Αν όμως τον υπερασπίζεσαι. Δεν το δούμε αυτό. Όλο, αύριο. Ναι, αυτό όλο το ιστορικό. Και ο Πρωθυπουργός, αν τον υπερασπίζεται. Το όλο το ιστορικό. Του συγκεκριμένου ανθρώπου μπαίνει πάνω στο τραπέζι. 10 δεύτερα. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό που έχει καταδικαστεί ο κύριος Παπαδόπουλος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για μια πληρωμή του από μια offshore εταιρεία του Μιλόσεβιτς την εποχή που απαγορευόταν το εμπάργο. Και δουλειές το 2014 είναι η απόφαση, διάβασα. Ναι, αλλά αφορά πράξη ναι, το 99, αφορά το 99 και δουλειές με τον Μιλόσεβιτς από το Κιλκής δεν μπορούσε να κάνεις άμα δεν το ήθελε το ελληνικό κράτος. Αυτό θέλω να πω μόνο. Σαφές. Το 99. Ναι. Θα βρούμε 10 δεύτερα να πούμε για το... Το 99 λέει. Θα πούμε όχι, περίμενε. Το 99 λέει. Αυτό το είπαμε. Εντάξει, άλλο. Σε ό,τι αφορά τώρα, ένα τελευταίο σε αυτό. Όταν καταθέσατε αυτά τα έγγραφα, τα απόρριτα που έγινε φασαρία στη Βουλή, τέλος πάντων, και μας είπατε εδώ περί τίνος πρόκειται, διάβασα ότι σας κράξανε στο κόμμα σας.
ότι ακούσατε τα εξαμάξει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό προσπάθησε να το περάσει κάποιο που έκανε μια ενημέρωση. Όχι, όχι, όχι. Εμεί βγήκαμε με ανανέωση, με ανακοίνωση. Ναι. Και υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μα. Για την ανανέωση έχετε δρομολόγιο ακόμα. Τι ανακοίνωση ήθελα να πω. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μα να έχουμε πληροφόρηση. Θα κάνω τώρα. Γιατί εμεί στο σχολείο. Ναι. Και στο πολιτικό μα σχολείο την αρχή τη διάκριση των εξουσιών την κάναμε. Ναι. Όποιο σπούδασε στη στάζη και δεν έχει κάνει εκεί ως μάθημα την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, κατηγορεί, φωνάζει, λέει. Ναι, θα κάνω το χατήρι όμως κλείνοντας του Γιάννη του Τριάντη, δεν μπορώ γιατί δεν θα γλιτώσω. Θα έχω θέμα δηλαδή, έτσι, εσωτερικό, εσωπραγματικό. Έχουμε την Δία τη Μούλου, να σας δείξουμε. Έλα, Δία, καλημέρα. Πάμε λοιπόν στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό των νέων. Ναι, δεν θέλω. Η οποία δίνει προβάδισμα 11,5 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 16,9%, η Νέα Δημοκρατία 24,9% και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 5,2%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 8,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 4,2%, το Ποτάμι με 1%, η Ανεξάρτητη Έλληνες με 1,9%, η Ένωση Κεντρών με 2,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1,6%. Αυτό είναι χωρίς την αναγωγή, έτσι. Χωρίς καταλληλότητα Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την αναγωγή πώς γίνεται πρώτος. Είναι, δεν ξέρω, έχεις την κάρτα με την αναγωγή. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν την έχουμε. Πάμε στην καταλληλότητα Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας ποσοστό 16%, ακολουθούν οι Φόφοι Γεννηματά με 3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 1%, ο άλλος με 5%, κανένα 43%, μάλιστα. Δεν ξέρω να απαντώ. Ευχαριστώ. 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 Είναι στην αναγωγή, όπως λέω, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, όπου φιλοξενεί και τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, 35,6% Νέα Δημοκρατία, 24,1% ο ΣΥΡΙΖΑ και 12,5% το ΠΑΣΟΚ. Κυρία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι, ΠΑΣΟΚ τώρα, τι δημο... Εντάξει. Έχετε... Τα έχετε κάνει έτσι, δεν θέλετε να το λέτε καθόλου. Έχω, δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, με έχει προβληματίσει. Μα για αυτό. Το ΠΑΣΟΚ μιλάμε. Τι σας έχει πιάσει και δεν θέλετε το όνομα ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε και άλλωστε η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και τώρα το νέο φορέα, νομίζω είναι μια πραγματικότητα που στο προσκήνιο θα είναι δυνατή. Έτσι φαίνεται. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, σας ευχαριστώ θερμά. Να μην με ρωτήσω τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Ο ίδιος προσωπικά και η συμπαράταξη. Μετά τις εκλογές, ρε παιδί μου. Αν βγει ο Μητσοτάκης και δεν έχει αυτοδυναμία, τι θα κάνει η συμπαράταξη. Και ο κύριος Λοβέρδος συγκεκριμένα. Σιγά μη σου πει, ρε Γιάννη. Ότι μπορεί να απαντήσει με πλάγιο τρόπο η πολιτική που θα το κάνουμε. Αλλά θα σας απαντήσω ευθέως. Έχουμε 30 ευθέως. Τώρα πια δεν υπάρχει, κύριε Χατζή, πρόβλημα. Σε αυτό που λέει ο κύριος Τριάντης. Διότι όπως συμβούλευσε ο κύριος Πρωθυπουργός τον κύριο Σούλτς να μπει στην κυβέρνηση Μέρκελ, χάρη της πατρίδος του, και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο κύριος Τσίπρας θα μπει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για να κάνει το καλό της πατρίδας του. Το ίδιο και εσείς φαντάζομαι. Εμείς λέμε να είμαστε όλοι μαζί. Τώρα το λέει στον κύριο Σούλτς ο κύριος Τσίπρας. Μένει να το πει και στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν θα το κάνετε. Εμείς λέγαμε πάντα, κύριε Χατζή, για συνεργασία όλων των κομμάτων. Το λέγαμε το 12, το 15, το λέμε και τώρα. Εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας που έλεγε άλλα, τώρα στον κύριο Σούλτς φαίνεται να αλλάζει γνώμη. Και θα ακούσετε τη συμβουλή. Στην Κολοτούμπα, άλλωστε, κολοτουμπολόγος λέγεται. Δηλαδή, την έχει κάνει εξαγωγή. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντρέα Λοβέρδο που ήταν μαζί μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Την απάντηση την πήρε, νομίζω. Ασφαλώς. Τον Τάσο Τερογλου που ήταν. Που ήταν μαζί μας και μας έριξε πολύ φως αυτή η ιστορία γιατί το ξέρει το ρεπορτάζ, το έχει παρακολουθήσει. Και το Γιάννη τον Τριάντη που είναι πάντα, σχεδόν πάντα μαζί μας εδώ και μας βοηθάει σε αυτήν την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε, αύριο 11 η ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο Sky 100,3, στο ραδιόφωνο του Sky. Να περάσετε ευχάριστη την υπόλοιπη Κυριακή σας. Για χαρά.